Εδώ εκ δεξιών, Ανδρέας Ρομπόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα. Κομψότατο σήμερα, Ανδρέα, σε βλέπουμε και εσύ. Πρόσεξε, με το μαντιλάκι. Έχει ανοίξει σχολείο ο Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο φοροτεχνικός μας. Και στην αντίπερα οχθή. Και ο κύριος Δεσποτόπουλος. Είναι ο καθηγητής ο κύριος Δεσποτόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Εσείς πιο παραδοσιακός με τη γραβάτα μόνο, κύριε Δεσποτόπουλε. Εντάξει, αλλά μπορείτε να ζηλέψετε γιατί εγώ βρίσκομαι στην ορεινή ναυπαχτία. Εντάξει. Μην μας πείτε άλλα γιατί είμαστε και σε μια ευαίσθητη. Έχει καστανομαζώματα εδώ σήμερα. Το κάστανο που λέγαμε. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Και το τσιμπουράκι μαζί. Και εκεί που περνάμε, ωραία. Έχω υποσχεθεί να σε στείλω πλάνα για αύριο. Έχω υποσχεθεί στην παραγωγή. Τα περιμένουμε. Πλάνα, βέβαια. Τα περιμένουμε. Για να δούμε τα πλάνα του. Το καζάνι για το τσιμπουράκι. Πάμε να δούμε τα πλάνα του Ερντογάν τώρα. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί μας απειλούν και λένε τέλος πάντων ότι κλεγόμαστε σαν μικρά παιδιά. Το ακούσαμε μέσα στη βδομάδα και ότι παραπονιόμαστε. Τόπο Τσαβούσογλου που ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν λέγατε Τσαβούσογλου. Μεταφέρει θέσεις του Ερντογάν. Θέλω να σας ρωτήσω, προς τι όλο αυτό τώρα σε αυτή τη φάση? Είμαστε σε μια περίοδο που η Ελλάδα και η Κύπρος εκτελούν τα ενεργειακά του σχέδια και μάλιστα καλυμμένοι από αμυντικές συμφωνίες και από, αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας, και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η Άγκυρα καταλαβαίνει ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας τρίζει. Κάθε μήνας που περνάει η Ελλάδα διπλωματικά είναι πιο ισχυρή και πιο οχυρωμένη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Λόγω της γερμανικής αιμονής η Ελλάδα ήταν αποκλεισμένη από τη διαδικασία για το Λιβικό. Στις 12 Εντεκάτου, στη διάσκεψη για το Λιβικό, θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στη διάσκεψη θα γίνει αυτή τη φορά με πρόσκληση στον Πρόεδρο Μακρόν. Έχει κολλήσει λίγο το Skype σας, κύριε Δεσποτόπουλε. Μέχρι να το φτιάξουμε, πάμε στον Ανδρέα. Επανήλθε. Σας ακούτε. Έχουμε τον ήχο, θα φτιάξουμε και την εικόνα. Να δούμε το ρεπορτάζ από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, να μας δώσει το ρεπορτάζ από την πλευρά της Τουρκίας και να συνεχίσει, Ανδρέα, μετά ο κύριος Δεσποτόπουλος. Παίρνω τη σκητάλη από εκεί που μείναμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Πράγματι, η Τουρκία είναι πολύ ενοχλημένη από τις διπλωματικές εξελίξεις και το πού έχει κινηθεί η Ελλάδα. Έχουμε συμφωνία... περάσει τώρα σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς όμως. Είναι γεγονός ότι ο Τσαβούσογλου αυτή τη φορά ξεπέρασε τα εσκαμμένα. Αποκαλεί φίλο του το δέντια κάθε φορά. Δεν του φαινόταν. Για τέτοιες. Θα το πω, κομπλεξικές δηλώσεις. Αυτές είναι κομπλεξικές δηλώσεις. Δεν θα το περίμενε κανείς. Δεν είναι διπλωματικές δηλώσεις. Ξεχνάμε όμως ένα περιστατικό, αυτό της Άγκυρας. Εκεί ο Τσαβούσογλου, αν θυμάστε, αφοπλίστηκε από το δένδια, δεν μπόρεσε να απαντήσει στα επιχειρήματα. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Και φαίνεται ότι έχει μείνει αυτό. Πέρα από αυτό όμως, η Τουρκία έχει ένα σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να πάρει ραντεβού από τον Biden όταν γίνει Ερντογάν. Επίσημο τουλάχιστον. Επίσημο. Έχει τουλάχιστον. Στο πόδι, μάλλον θα έχει τα πάει εμείς στην Ήφη, λέει. Έτσι ακριβώς. Έχει πάει στη Ρώμη αυτή τη στιγμή. Θα μείνει δύο μέρες τελικά και ο ίδιος ομολόγησε ότι η συνάντηση δεν θα γίνει τώρα εκεί πέρα. Τώρα προσβλέπει στη Γλασκόβη, σωστά. Ακριβώς. Προσβλέπει τη Δευτέρα στη Γλασκόβη. Από τις ΗΠΑ δεν έχουμε κάποια απάντηση ακόμη. Επίσημη τουλάχιστον. Με το Σάλιβαν, από ό,τι καταλάβαμε, έχουν μιλήσει για τα θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες. Χθες η Τουρκία γιόρταζε την είδηση της τουρκικής δημοκρατίας. Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν κάλεσε συντελετή τους 10 πρέσβεις που έκαναν την έκκληση. Αλλά δεν τους έδειξε όμως κιόλας. Όχι, αλλά το κρατάει κιόλας. Αυτό έχει τη σημασία του και δείχνει ότι δεν πάνε και τόσο καλά οι σχέσεις γενικά με τη Δύση. Δεν άλλαξε δηλαδή το τροπάρι, απλά απέφυγε να τους διώξει. Σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, βλέπεις ότι έχει χοντρίνει το παιχνίδι, δηλαδή βλέπεις τον Ερντογάν να το τραβάει ακόμα περισσότερο? Όχι, ο Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Ναι. Όμως το ότι δεν τους κάλεσε δείχνει ότι δεν έχει ηρεμήσει κιόλας. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα δει τελικά τον Biden? Αν τον δει ο Biden, τι θα του πει? Έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Γιατί υπάρχουν και αναλυτές που λένε... Αυτός θα ζητήσει τα λεφτά πίσω από τα F-35. Αυτό είναι δεδομένο, το είπε ξεκάθαρα, ή θα μας δώσετε τα λεφτά ή θα πάρουμε F-16. Κάτι θέλουν να πάρουν, έχουν καταλάβει ότι δεν παίρνουν F-35. Και ο Τσαβούσογλου έκανε και αυτή τη δήλωση. Απείλησε ουσιαστικά ότι μπορεί να πάει στη Ρωσία. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δεσποτόπουλο. Μας ακούτε, κύριε Δεσποτόπουλε, σωστά? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στις δηλώσεις που έκανε με την Καγκελάριο, να κάνει λόγο για κυρώσεις στην Τουρκία. Μίλησε βέβαια και γενικότερα για το ρόλο που έχει η Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι μια ζήτηση που την κάνουμε κατά καιρούς, πάμε σε συνόδους, λέμε για κυρώσεις, τι θα μπορούσε να επιβληθεί ως κύρωση στην Τουρκία που να τη κόψει έτσι στον αέρα? Υπάρχει κάτι τέτοιο ή απλά το λέμε για να το λέμε? Κοιτάξτε, κυρώσεις υπάρχουν. Κυρώσεις θα μπορούσαν να επιβληθούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν επιβάλλονται. Και χθες στη συνάντηση που είχε ο ένας πρωθυπουργός με την Γερμανίδα Καγκελάριο, στο θέμα της Τουρκίας συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε.
Δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, ότι πρέπει επιτέλους οι ευρωπαϊκές λέξεις να γίνουν ευρωπαϊκές πράξεις, προκειμένου να αναχαιτιστεί η επιθετικότητα της Τουρκίας. Η Γερμανίδα Καγκελάριος είπε ότι εμείς θέλουμε μια ειδική σχέση και θύμισε πολύ κοινικά ότι 3 εκατομμύρια βρίσκονται στην 3 εκατομμύρια Γερμανοί τουρκικής καταγωγής βρίσκονται στην Γερμανία. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, δεν θέλει μάλλον μπορεί, αλλά δεν θέλει να υιοθετήσει μια σκληρή γραμμή έναντι της Τουρκίας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ακριβώς γιατί μερικά κράτη-μέλη όπως η Τουρκία έχουν πολύ ισχυρές διμερείς σχέσεις. Και ιδιαίτερα η Γερμανία. Πιστεύετε ότι η νέα κυβέρνηση θα αλλάξει κάτι? Όχι, δεν το πιστεύω. Για παράδειγμα, ήσασταν λακωνικός. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε από την κυρία Μέλκερ, αλλά δεν περιμέναμε να το ακούσουμε εδώ. Τι θα γίνει για παράδειγμα με τα υποβρύχια τα γερμανικά που θέλουν 200 να τα πάρουν οι Τούρκοι, σαν τον Παπανικολίσμα? Δεν νομίζω ότι η γερμανική εξωτερική πολιτική θα αλλάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι στις τελευταίες εκλογές είχαμε στην ουσία μία εναλλαγή στην πρώτη θέση, αλλά ανάμεσα από τα δύο κόμματα που ξέρουμε. Ναι. Δεν πρόκειται η συμμετοχή ενός μικρού κόμματος να αλλάξει πλήρως την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Έχει κάποιες πάγιες θέσεις, τις οποίες θα πρέπει εμείς να λαμβάνουμε υπόψη μας. Μάλιστα. Μία ερώτηση, λίγο πριν κλείσουμε. Επειδή είδαμε χθες το περιστατικό με το πλοίο με τους 400 μετανάστες, θεωρείτε, κύριε Δεσποτόπουλο, ότι μπορεί ο Ερντογάν από εδώ και στο εξής να πιέσει ανοίγοντας ξανά την κάνουλα του προσφυγικού μεταναστευτικού? Ανά πάσα στιγμή μπορεί να το κάνει. Ούτως ή άλλως θα έχει πίεση και ήδη έχει κάποια πίεση από τους μετανάστες του Αφγανιστάν. Όσο έχει εκκρεμότητες με την Ευρώπη και βλέπει ότι αυτές οι εκκρεμότητες δεν τακτοποιούνται, παράδειγμα να δώσουμε την αναβάθμιση της Θελωνιακής Ένωσης ή την άρση της υποχρέωσης έκδοσης βίζας για τους Τούρκους πολίτες, τότε έχουμε πάντα το ενδεχόμενο μπροστά μας, Ερντογάν να θέλει πάλι να ξανανοίξει την κάνουλα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Μάλιστα, πάντως... Και πάντα εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αναχαιτήσουμε. Και να κρατήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλο και Ανδρέα Ρομπόπουλε, όλα αυτά που είδαμε το περασμένο διάστημα στην Τουρκία. Τα ράφια γεμάτα, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Και τι κάνει ο Ερντογάν? Ρίχνει τον μπαλάκι στα εθνικιστικά, στις ακρόαση. Και να πει τους είπε και χάριστος. Ναι. Τους είπε και χάριστος. Και ότι είναι γεμάτο, ότι είναι γεμάτο, λέει το πορτοκαλί. Δεν βλέπετε, λέει, τι γίνεται σε άλλες χώρες. Εμείς είμαστε τέλεια εδώ. Χθες που έκανε τα εγγένεια του μεγάλου μουσικής. Καλά, και του έκανε τη ιστορία ο πιτσιρικάς. Του κόβε την κορδέλα συνέχεια. Έχει πλέον παράδοση αυτό τα γη Ερντογάν. Του σπάσε τα νεύρα. Εδώ το βλέπουμε. Εντάξει, πάντως ήταν πολύ βέβαια. Ήταν πιο προσεκτικός, γιατί την άλλη φορά σχολιάστηκε πολύ αρνητικά η συμπεριφορά του αυτή. Τελικά αυτή τη φορά ήταν πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάντως το κυνηγάνε τα παιδιά. Κύριε Δεσποτόπουλε, την επόμενη εβδομάδα εδώ, να ξέρετε. Μην είσαστε πάλι σε καμιά ώρα. Σας δεσμεύω από αέρος. Όχι, εντάξει. Μία φορά. Την καλημέρα και στους δύο. Γεια σας.